Κύριε Γεωργιάδη, θα σας κάνουμε ρόμπα. Γιατί, θα σας πω γιατί. Θα το έλεγα αύριο, θα το πω απόψε. Γιατί χρησιμοποιείτε ακριβώς τα στοιχεία που χρησιμοποιήσει και η ΔΑΠ στα πανεπιστήμια για να αποδείξει ότι ήταν πρώτη δύναμη. Τελικά πρώτη ήταν παρασπουδαστική, περαστικά. Δεν το καταπίνετε. Δεύτερον, θα σας πω αναλυτικά στοιχεία. Γιατί εσείς μιλάτε με τους εργοδότες. Αυτά είναι τα αφεντικά σας, δυστυχώς. Ιδεολογικά, να μην πω, δεν εννοώ άλλα πράγματα. Λοιπόν, Μιμίκος 100%, Κελαϊδίτης 100%, Ζαγόρι, να σας πω πόσοι, θα τα πω αύριο μαζεμένα, γιατί τώρα είναι και αργά. Πάρα πολλές επιχειρήσεις που εσείς τις αμφισβητείτε είχαν επιτυχία από 80% και πάνω, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων και των ποτών, που εσείς τώρα τους βάζετε να δουλέψουν και Σαββατοκύριακο, ο μέσος όρος συμμετοχής όλων των εργοστασίων ήταν 80%. Θέλετε να σας πω άλλα, ΕΛΑΙΣ και λοιπά, ψάξτε τα. Μας κάνατε, θα τα έλεγα αύριο, θα τα πω απόψε. Αυτά που είπατε, εγώ έχω σημειώσει τα πρακτικά, μην τα διορθώσετε. Αύριο θα σας τα παρουσιάσω. Το τι είπατε και το τι έγινε, μας λέτε. Πέστε μας ένα εργοστάσιο που έκλεισε. Κανένα δεν έκλεισε. Πέστε μας. Εντελώς κανένα, μάλιστα. Θα τα πούμε αύριο. Ωραία. Θα τα πούμε αύριο. Πέστε μας ένα εργοστάσιο της Coca-Cola που είχε μεγάλη ποσοστό απεργίας ή τέλος πάντων. Είχε. 80%. Εκτός. Σας είπα τώρα, μην ακολουθείτε την τακτική της ΔΑΠ. Γιατί ξεφτυλιστήκατε. Αυτό κάνετε και τώρα. Και επομένως, για να μην συνεχίζουμε τώρα, θα τα πούμε. Ακούστε να σας πω κάτι. Πολύ απλό. Και μόνο όταν ακούς 13 ώρες δουλειά, είναι φρικαλέο. Τι σημαίνει 13 ώρες δουλειά? Τι σημαίνει ότι θα δουλεύεις από πότε? Κάντε ένα λογαριασμό. Ευχαριστούμε. Θα σηκωθεί ο ένας 5 η ώρα, να πάει 7 ώρα στη δουλειά. Και 13 κάνει 8 η ώρα το βράδυ. Πού θα δει, οικογένεια, παιδιά, ξεκούραση, διασκέδαση, τι? Τα υπόλοιπα εσάβριον το σπουδαίο.